για σήμερα και θα συνδεθούμε τη Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφου. Ωραία. Σούζη Καζατζίδου. Είναι συνάδελφος από τις ειδήσεις του Άλφα, καθώς ένας τεχνικός αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, αλλά και άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της χολιγουδιανής παραγωγής αναλώσιμη. Πού είναι ο Jason Statham. Σούζη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε ακούμε. Πρόκειται, παιδιά, για μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Όπως όλοι θα ξέρετε, είναι μια ταινία δράσης με όλους τους θρύλους της περιπέτειας. Άρα, λοιπόν, από την περίοδο της προετοιμασίας ακόμη, όταν δηλαδή η παραγωγή νίκιασε τους δύο χώρους, έναν ανατολικά της Θεσσαλονίκης και έναν δυτικά, μεγάλους βιομηχανικούς χώρους, γιατί αυτά τα γυρίσματα είναι απαιτητικά, όπως ξέρετε. Ξεκίνησε η προετοιμασία. Το πρώτο λοιπόν ατύχημα εργατικό το έχουμε στις 11 Οκτωβρίου, το δίνει επίσημα πια η αστυνομία, όταν ένας 50χρονος από ένα συνεργείο, γιατί είναι μια multinational παραγωγή, έχει κόσμο από όλη την Ιφίλιο, έβαφε το σκηνικό, έπεσε λοιπόν, γλίστρησε, έπεσε, χτύπησε σοβαρά και νοσηλεύεται από τότε μέχρι και σήμερα στο νοσοκομείο. Έχουν ειδοποιηθεί μάλιστα οι δικοί του γιατί η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή. Τότε είχε συλληφθεί ο 39χρονος επικεφαλής, υπεύθυνος του συνεργείου, είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα, είχε αφαιθεί ελεύθερος. Αυτό είναι το πρώτο και δυνατό, σκληρό περιστατικό, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο να δίνει μάχη για τη ζωή του. Έκτοτε είχαμε άλλες δύο περιπτώσεις ατόμων που συμμετέχουν επίσης στα γυρίσματα. Εδώ έχουμε γυρίσματα πια και όχι προετοιμασία. Στη μία περίπτωση μιλάμε για έναν κασκαντέρο ο οποίος ντούμπλαρε τον Statham. Τραυματίστηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και στην δεύτερη περίπτωση έχουμε έναν οπερατέρ που σε κάποια όπισθεν ενός αυτοκινήτου τον τραυμάτισε στο πόδι. Όπως σας είπα, είναι μια δύσκολες οι σκηνές που γυρίζονται. Αυτό μας λένε άνθρωποι που είναι μέσα, οι οποίοι, ξέρετε, έχουν υπογράψει συμβόλαια με φοβερές ρήτρες. Δηλαδή υπάρχουν και στεγανά, δεν βγαίνουν πράγματα έξω. Ναι, δεν βγαίνει. Έχει συνέχεια εκρήξεις, για να καταλάβετε, το second unit που γυρίστηκε αρχικά στα Διαβατά και τώρα τα γυρίσματά του συνεχίζονται και στα Βασιλικά. Έχει εκρήξεις, έχει βυθίσεις, έχει σκληρές, πολύ σκληρές σκηνές. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Σούζη, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον οι άνθρωποι να βγουν να κερδίσουν τη μάχη αυτή. Τουλάχιστον ο τεχνικός που νοσηλεύεται να έρθει σε σταθερή κατάσταση. Και να μην ξανακούσουμε κάτι τέτοιο σε ταινίες που είναι για την ψυχαγωγία μας ουσιαστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.